Οι κατασκευαστικές εταιρείες που προωθούν τη διεκπαιρέωση του αγωγού ΤΑΠ, ο οποίος ενδέχεται να περάσει και από τον ομό Καβάλας, εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της Διευθύντριας Επικοινωνίας Ελλάδος Trans Adriatic Pipeline, Κατερίνας Μουζουράκη. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΠ για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή του αγωγού είναι υπεύθυνοι για τις προσλήψεις προσωπικού και την αξιολόγηση των προμηθευτών σύμφωνα με τις ανάγκες της κατασκευής. Ως εκ τούτου, διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης κατά μήκος εισόδησης του αγωγού θα ανακοινώνονται για την κάθε περιοχή απευθείας από τις εργολήπτες κατασκευαστικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης, εξέφρασε για ακόμα μία φορά τις αντιδράσεις του για το συγκεκριμένο έργο. Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια καταγγέλνουμε ότι πρόκειται περί μιας κοινοπραξίας η οποία είναι πολύ πρόχειρη στις εργασίες που κάνει, στις μελέτες που έχει κάνει, και αυτό είναι αυτό που μου αναφέρετε πριν από λίγο, είναι μια απόδειξη αυτού που σας λέω. Πριν από λίγο καιρό ακούσαμε για μια αλλαγή του χώρου του σταθμού συμπίεσης στον Εύρο, γιατί πλημμυρίζει η περιοχή. Δεν το είχαν προβλέψει, ενώ οι πλημμύρες γίνονται κάθε χρόνο. Στην περιοχή μας βλέπουμε ότι γίνονται αυτές οι αλλαγές που αναφέρετε. Είναι σε μια πολύ μικρή περιοχή, νομίζω, έτσι όπως έχω δει το χάρτη, κάτω από τις κρινίδες, και δεν ξέρω ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούν μια πολύ μικρή αλλαγή από κάποια χωράφια. Δεν είναι κάτι σημαντικό, κάτι ουσιαστικό. Να είστε σίγουροι ότι αν ήταν κάτι ουσιαστικό και σημαντικό που αφορούσε ουσιαστικά την αλλαγή της όδευσης, θα βγαίνανε οι βουλευτές της Καβάλας, οι οποίοι είναι μόνο για να λέγονται βουλευτές και για τίποτα άλλο, δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα συμφέρον του τόπου, να λέγανε ότι κάναμε αλλαγή της όδευσης. Δυστυχώς δεν είναι κάτι ουσιαστικό, είναι κάτι απλό, και προφανώς υπάρχει κάποιο είδους σκοπιμότητα που το κάνουν. Αυτό όμως αναδεικνύει και καταδεικνύει περίτρανα την προχειρότητα με την οποία σχεδιάστηκε ο αγωγός, έτσι όπως το έχουμε καταγγείλει εδώ και καιρό.